Στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα συμμετείχαν δεκάδες πυροσβέστες δίνοντας αίμα και φυσικά το παράδειγμα της προσφοράς. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να συγκεντρωθεί αίμα τόσο για τις ανάγκες του ίδιου του Πυροσβεστικού Σώματος, όσο και για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών όλων των πολιτών. Η αιμοδοσία έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χατζικώστα. Από το πρωί λοιπόν της Τρίτης, οι πυροσβέστες συμμετείχαν για ακόμη μια φορά στην προσπάθεια, δείχνοντας έμπρακτα την διάθεση προσφοράς στην κοινωνία. Μια διάθεση για την οποία μίλησε ο Γιώργος Στήλιος, εκπρόσωπος των πυροσβεστών. Εθελοντική αιμοδοσία της πυροσβεστικής, ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας σήμερα για την πυροσβεστική. Κάθε χρόνο η Τράπεζα Αίματος Πυροσβεστών Ηπείρου διοργανώνει 4 εθελοντικές αιμοδοσίες. Σήμερα συνδυάζεται και με τη χθεσινή λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Οπότε όλοι οι πυροσβέστες προσφέρουν εθελοντικά το αίμα τους, ώστε σε συνεργασία με το νοσοκομείο Χατζικώστα και την αιμοδοσία, η οποία έχουμε άριστη συνεργασία και κάθε φορά είμαστε στο πλευρό τους για ό,τι χρειαστεί. Συγκεντρώνουμε το αίμα και το προσφέρουμε σε όποιον συνάνθρωπο το χρειαστεί. Αφορμή ζωθήσεις, μιας και τελείωσε η αντιπυρική περίοδο, πώς πήγαμε, μπορείτε να μας δώσετε λίγο μια εικόνα? Για μας τους πυροσβέστες που ήμασταν στην πρώτη γραμμή, νομίζω τα πήγαμε καλά. Και ελπίζουμε κάθε χρόνο να είναι έτσι. Τα υπόλοιπα δεν είναι δικά μου, δεν είναι της δικιάς μου αρμοδιότητας να σας τα πω. Πάντως ευελπιστούμε σε συνεργασία πάντα με το Χατζικώστα να γίνονται πάντα τέτοιες δράσεις και με άλλες εθελοντικές ομάδες και με όλους τους φορείς που συνεργάζονται με τον Χατζικώστα, ώστε να μπορούμε πάντα να έχουμε καλά αποτελέσματα, γιατί το αίμα το έχουμε ανάγκη, η Ελλάδα το έχει ανάγκη, η αιμοδοσία το έχει ανάγκη και τα Γιάννα το έχουν ανάγκη, γιατί τα νοσοκομεία μας συνέχεια βρίσκονται σε διαρκή κίνηση στα χειρουργεία τους κτλ.